πάρα πολλές γυναίκες στο γραφείο και με ρωτάνε, γιατρέ, τι μπορώ να κάνω για το πρόσωπό μου. Και από τότε που είχα πάθει με ένα μεγάλο πατατράκ, γιατί ήρθε μια γυναίκα η οποία μου λέει, γιατρέ, αποφάσισα να το κάνω. Και είχε μια τεράστια μύτη και της λέω, ωραία, πότε να προγραμματίσω χειρουργείο? Και μου λέει, ποιο χειρουργείο? Εγώ το σπήλο θέλω εδώ πέρα. Άρα βλέπετε ότι τον κάθε άνθρωπο τον απασχολούν διαφορετικά πράγματα. Οπότε, ο τρόπος που τις αντιμετωπίζω είναι να πάμε πάνω στον καθρέφτη και να τις ρωτήσω τι σε απασχολεί καλή μου εσένα στο πρόσωπο. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι το πρόσωπο το χωρίζουμε σε τρία τριτημόρια. Υπάρχει το άνω τριτημόριο, υπάρχει το μέσο τριτημόριο και υπάρχει το κάτω τριτημόριο. Όλα αυτά συνθέτουν αυτή την ομορφιά και αυτή την ενότητα του προσώπου, αλλά έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι λοιπόν, οι αλλαγές που συμβαίνουν στο πάνω τριτημόριο είναι ότι αρχίζει και ζαρώνει λίγο το δέρμα, δηλαδή σπάει λίγο το δέρμα, όπου με ένα μπότοξ συνήθως θεραπεύεται πάρα πολύ ωραία αυτή η επέμβαση. Υπάρχει μια καινούργια θεωρία η οποία έχει επιβεβαιωθεί, όπου όσο περνάει η ηλικία το μέτωπο χάνει αυτή την ωραία σφυριγγυλή καμπύλη του και γίνεται λίγο πιο ευθιασμένο, οπότε εκεί πέρα μπορούμε να προσθέσουμε υαλουρονικό οξύ και να αποκαταστήσουμε την καμπυλότητα του μετώπου. Κατεβαίνουμε μετά στα μάτια, όπου τα μάτια είναι μια ξεχωριστή ειδικότητα, όπου εκεί υπάρχει η μπλεφαροπλαστική, η άνω μπλεφαροπλαστική, η κάτω μπλεφαροπλαστική, η αποκατάσταση του όγκου της περιοφθαλμικής περιοχής με λίπος, τόσο στο επιπολής όσο και το εντοβάθι στρώμα, ή η βλεφαροπλαστική, όπου ουσιαστικά αφαιρούμε το λίπος που προεξέχει από την περιοχή του κόγχου, δηλαδή αυτά τα bags που λέμε, τις σακούλες, τις μαύρες σακούλες που αναφέρονται πολύ τακτικά. Και κατεβαίνοντας προς τα κάτω βλέπουμε να υπάρχει η ρίκνωση του έσω προσώπου. Γι' αυτό κιόλας όταν βλέπετε ένα νεανικό πρόσωπο ή ένα παιδικό πρόσωπο, τι έχει? Είναι πολύ φωτεινό, δεν έχει σκιές. Ενώ ένα πιο μεγάλο πρόσωπο και πιο κουρασμένο πρόσωπο έχει πάρα πολλές σκιές. Άρα γιατί αρχίζει να ρυκνώνεται και όχι τόσο εσωτερικά, αλλά και το δέρμα. Αρχίζει να χάνει την υφή του. Και εκεί κάνουμε τις αποκαταστάσεις είτε με υλουρονικό, είτε με facelift, είτε με νήματα, είτε με μηχανήματα laser, όπως είναι το Morpheus, όπως είναι το Youth Laser, που είναι πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ επιτυχημένα διορθώνουν αυτή την χαλάρωση του φανικού δέρματος. Και κατεβαίνοντας προς το κάτω τριτημόριο, όπου είναι ο λαιμός, στο λαιμό παρατηρούμε το πρώτο στοιχείο, ότι χαλάει το οβάλ του. Γιατί χαλάει το οβάλ του? Γιατί εδώ υπάρχει ένας σύνδεσμος, ο γναθιαίος σύνδεσμος, ο οποίος μένει σταθερός. Έτσι με την πάρο του χρόνου πέφτει το πρόσωπο στην πιο πάνω πλευρά από το γνατίο και πιο κάτω και γίνεται αυτό το λέμε το broken jawline, δηλαδή η σπασμένη γνάθος. Οπότε ουσιαστικά εκεί πρέπει να αποκαταστήσουμε την ευθυγραμμισμένη κάτω γνάθο, αυτό που λέμε το θεληματικό πηγούνι ή το θεληματικό jawline. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση 2-2 γερτών που μπορούν να μπουν στη γωνία της κάτω γνάθου και να αποκαταστήσουν τόσο το χαμένο οστικό όγκο όσο και τη δημιουργία της νεοκολαγονογένεσης, όπου δημιουργούν καινούργιους συνοβλάστες και κολαγόνο και ομορφαίνουν πάρα πολύ όλη την εικόνα του προσώπου. Και τελευταίο στάδιο, πάμε στο λαιμό, όπου ο λαιμός έχει πάρα πολλές θεραπείες όσον αφορά το δέρμα του, δηλαδή υπάρχει δίκην μοσαϊκού, σαν μοσαϊκό, κάποιες γυναίκες που έχουν εκτεθεί πάρα πολύ στον ήλιο ή που δεν πίνουν πάρα πολλά υγρά ή που για κάποιο λόγο έχουν επηρεάσει το ορμονικό του σύστημα, που έχουν ένα πάρα πολύ τραχή ή πάρα πολύ λεπτό δέρμα, όπου εκεί χρειάζεται πάχυνση του δέρματος και ομαλοποίηση της δερματικής υφής. Και το δεύτερο κομμάτι και το πιο ουσιαστικό είναι να κάνεις reposition του σμις εκεί που ήταν στην προηγούμενη θέση τους. Άρα δηλαδή αυτές οι μπάντες που περισσεύουν να μπορέσουν με ένα necklift να αποκατασταθούν και να έρθουν στο προηγούμενο σημείο τους.